ξεκινήσουμε με ζωντανή σύνδεση βέβαια. Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Κοινωνία. Είναι ο τίτλος, το θέμα διαδικτυακής εκδήλωσης τριών μουσείων φυσικής ιστορίας σε πανελλαδική κλίμακα, μεταξύ των οποίων και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, όπως και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, αλλά και το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Νίκο Πουλακάκη, είναι καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντής Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Κύριε Πουλακάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω στην Κρήτη TV. Καλησπέρα σας και από μένα. Να ξεκινήσω με το εξής ερώτημα. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία ανάμεσα στους τρεις οργανισμούς, τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας? Προέκυψε στη λογική της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, που είναι στις 18 του Μάη, αύριο δηλαδή, και σε μια προσπάθεια που πρέπει τα μουσεία να παίξουν, τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας να παίξουν, ώστε να διαδραματιστεί ένας σημαντικός ρόλος για ένα δίκαιο και βιώσιμο μέλλον για όλους μας. Τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας έχουν αυτό το στόχο, έχουν αυτό το σκοπό και νομίζω ότι θα είναι μια αξιόλογη ημερίδα, έστω και διαδικτυακή, η οποία θα ανοίξει τις πύλες της στις 7 η ώρα της Τετάρτης το απόγευμα, που όπως ακριβώς είπατε είναι μια συνδιοργάνωση τριών μουσείων, του Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου, του Αριστοτελείου από τη Θεσσαλονίκη και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, και καλεί όλο τον κόσμο να έρθει και να παρακολουθήσει μια σειρά ομιλιών, όπου ουσιαστικά θα προσπαθήσει να τονίσει τους τρόπους και τον ρόλο που έχουν τα μουσεία στο να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των σύγχρονων και είναι παγκόσμιο περιβαλλοντικών προβλημάτων και προκλήσεων που έχουμε, μεταξύ των οποίων η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και όλα όσα δεινά έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες δεκαετίες προκειμένου να διατηρήσουμε τη ζωή μας στο πλανήτη. Γενικά, κύριε Πουλακάκη, κατά κάποιο τρόπο στόχος μεταξύ άλλων είναι και ο επαναπροσδιορισμός της σχέσης των Μουσείων Φυσικής Ιστορίας με το κοινό. Ακριβώς. Και στο αυτό που θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά, για να ανοίξουμε και τις πύλες μας στο κοινό, μια και πλέον στη φάση, στην περίοδο της πανδημίας που βιώνουμε, σταδιακά μπαίνουμε σε μια περίοδο που μπορούμε ο κόσμος να ξαναεπισκεφθεί το μουσείο. Στοχεύουμε να ανοίξουμε τις πρώτες μέρες του Ιούνιου. Πιθανότατα η ημερομηνία που θα ανοίξει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, που ξαναλέω ήταν κλειστό λόγω της πανδημίας, είναι η 5 του Ιούνιου, είναι η μέρα περιβάλλοντος. Και έχουμε και κάποιες εκπλήξεις για το κοινό, μια και αυτή την περίοδο που όλο το μουσείο και όλος ο κόσμος γενικώς ήταν κλεισμένος στα σπίτια του, ανακαινιζόταν, εξυγχρονιζόταν και ουσιαστικά με έναν πολύ πιο διαδραστικό και βιωματικό τρόπο θα φέρει ακριβώς αυτά τα προβλήματα μπροστά στο κοινό που θα το επισκεφτεί, ώστε έχουν ο επισκέπτης να γίνει μέρος. Αυτές οι δράσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, η αλήθεια είναι, όπως το είπατε, βιώνουμε μια δύσκολη υγειονομική συγκυρία και έχουν λήψει στο κοινό. Ναι, το βλέπουμε και εμείς από την αγωνία του κόσμου με τα τηλέφωνα που δεχόμαστε να ξαναανοίξει το μουσείο και να συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις. Προσπαθήσαμε με κάποιες πολύ διαδικτυακές, λίγες βέβαια σε αριθμό, που πραγματοποιήσαμε να κρατήσουμε μια επαφή, αλλά όσο και να είναι αυτό ήταν αρκετά δύσκολο. Ευελπιστούμε ότι από τις αρχές του Ιούνιου και μετά δεν θα υπάρξει άλλη περίοδος που το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας θα είναι κλειστό. Και θα ανοίξουμε τις πύλες, όπως σας είπα, για ένα πολύ πιο διαδραστικό, βιωματικό και σύγχρονο μουσείο, που θεωρώ ότι ο κόσμος σταδιακά θα το αγκαλιάσει όπως έχει αγκαλιάσει ως τώρα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και θα το αγαπήσει ακόμα περισσότερο. Μάλιστα, να ξαναγυρίσω ως διαδικτυακή εκδήλωση, περιβαλλοντικά ζητήματα και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Αυτό ξεχώρισα από τον πρόλογό σας. Ναι. Τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας στον κόσμο ουσιαστικά αυτό στοχεύουν, μεταξύ των άλλων. Στοχεύουν σε έρευνα και σε εκπαίδευση. Η έρευνα γίνεται από τους ερευνητές, τους επιστήμονες των μουσείων. Είναι οι αφανείς ήρωες που ελάχιστοι έρχονται σε επαφή μαζί τους, αλλά ουσιαστικά η συσσόρευση των γνώσεων και των πειραμάτων που κάνουν είναι αυτά που
δίνουν την τροφή πάνω στην οποία μπορούμε να πατήσουμε και την πληροφορία πάνω στην οποία μπορούμε να πατήσουμε, ώστε αυτή η πληροφορία να, εντός εισαγωγικών, να εκλαϊκευτεί, να δοθεί προς το κοινό, για να μάθουμε πώς μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι ανθρώπινες παρεμβάσεις, ο τρόπος με τον οποίο ζούσαμε τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγα χρόνια, έχει συμβάλει σημαντικά στη μείωση της βιοποικιλότητας, έχει συμβάλει σημαντικά στην ρήπανση του περιβάλλοντος, στην υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, και προφανώς όλοι έχετε ακούσει και γνωρίζετε για την περίφημη κλιματική αλλαγή και το πόσο αυτή μπορεί να επηρεάσει όλες τις φάσεις της ζωής μας, και μέσα από τα ερευνητικά μας έργα προσπαθούμε να κατανοήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς, ώστε να δούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να αποφύγουμε τις επιπτώσεις όλων αυτών των φαινομένων. Και η συνεργασία των τριών μουσείων φυσικής ιστορίας μπορεί να αποτελέσει και την απαρχή μιας στενότερης συνεργασίας οργανισμών, φορέων. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ξανασυνεργαστεί τουλάχιστον με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου. Το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας είναι, παρόλο που το Πανεπιστήμιο είναι πολύ πιο παλιό, το μουσείο τους είναι νεότερο ακόμα και από αυτό της Κρήτης όσον αφορά τις δράσεις τους. Ο στόχος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και μέσω άλλων δράσεων που θα επιτελέσει τα επόμενα χρόνια είναι ουσιαστικά να δημιουργήσει ένα δίκτυο από μουσεία τα οποία θα επικοινωνούν, θα δρούν παράλληλα, συνεργατικά, έτσι ώστε να μπορούμε να πετύχουμε αυτό που ουσιαστικά έχουμε ως στόχο. Και προφανώς την προβολή και των επιστημόνων, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδος στο ευρύ κοινό και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μιλήσαμε πριν από λίγο για έναν επαναπροσδιορισμό της σχέσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας με το κοινό. Η πανδημία βοήθησε και σε ένα γενικότερο επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής και των στόχων του Μουσείου για το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν θα έλεγα ότι βοήθησε, απλά είχαμε προγραμματίσει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας μια ριζική ανακαίνιση, έναν εξυγχρονισμό της έκθεσης, όπως σας είπα πριν, με έναν τρόπο ώστε να γίνεται ο επισκέπτης, ο άνθρωπος που θα μπει μέσα στο μουσείο, όχι απλώς ένας θεατής όλων αυτών που εκθέτουμε, αλλά ένα μέρος της όλης ιστορηματικής αφήγησης που θα γίνεται μέσα στο μουσείο. Ο εξυγχρονισμός αυτός ξεκίνησε μερικές μέρες πριν ξεσπάσει η πανδημία. Βοήθησε στην έννοια του ότι επειδή ήμασταν κλειστοί σαν χώρος, οι εργασίες γινόντουσαν πολύ πιο εύκολα, με την έννοια του ότι δεν παρενοχλούσαμε τον κόσμο που θα επισκεπτόταν το μουσείο εκείνη την περίοδο. Παράλληλα, η πανδημία σαν πανδημία έχει αλλάξει λίγο τον τρόπο σκέψης των επιστημόνων γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο, για το πώς ουσιαστικά θα πρέπει να σκεφτόμαστε και να προβληματιζόμαστε για το τι έρχεται στο άμεσο μέλλον και όχι στο μακροπρόθεσμο μέλλον, και πόσο μία συνθήκη, μία μικρή αλλαγή, ένας ιός ήταν και είναι, μπορεί να επιφέρει τόσο δραματικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο. Και προφανώς, αν αυτό το βάλουμε μέσα, τα πολύ σημαντικά προβλήματα που έχουμε πέραν της πανδημίας, που είναι τα περιβαλλοντικά, μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η σημασία και ο ρόλος του μουσείου. Αγαπημένη ασχολία παιδιών δημοτικού που επισκέπτονται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στις εγκαταστάσεις σας, ποια είναι? Τι είναι αυτό το οποίο τραβάει τα βλέμματα? Προφανώς οι δεινόσαυροι. Στο χώρο μας ο Εγκέλαδος, που είναι η περίφημη σεισμική τράπεζα όπου μπορεί κανείς να κάνει προσομοίωση σεισμού, ο Ερευνότοπος, που είναι ένα αφιερωμένος για μικρά και μεγάλα παιδιά, μπορεί να είναι, να φαίνεται ότι είναι για παιδιά μέχρι ηλικίας δημοτικού ή λίγο μεγαλύτερη, αλλά πραγματικά το απολαμβάνουν και οι ενήλικες και ακόμα μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι που επισκέπτονται αυτό το χώρο. Αλλά όπως σας είπα, θα δημιουργηθούν πολύ περισσότεροι νέοι χώροι και νέα εκθέματα με τα οποία θα προκαλέσουν ακόμα περισσότερο το ευρύ κοινό.
Θα δημιουργηθεί ένα ζωντανό οικοσύστημα. Ευελπιστούμε ότι θα λειτουργεί στον πρώτο μήνα της λειτουργίας του, τον Ιούνιο, όπου ο άνθρωπος δεν θα χρειάζεται εντός εισαγωγικών να βγει στη φύση για να δει πώς λειτουργεί ένα μικρό υγρότοπο στην Κρήτη. Θα μπορεί να επισκεφτεί το μουσείο και θα ζει μέσα σε έναν τέτοιο υγρότοπο. Θα έχει πληροφορίες για σχεδόν όλη τη βιοπικιλότητα που υπάρχει στην Κρήτη. Σχεδόν όλα τα είδη της Κρήτης θα αποτυπωθούν με έναν όμορφο τρόπο σε αυτό που εμείς έχουμε βαφτίσει η παρέλαση των ζώων της Κρήτης. Θα έχει επαφή με ζωντανούς οργανισμούς, με είδη ζώων τα οποία μέσα στα χρόνια έχουν φανεί μέσα από μύθους και φαντασιώσεις ότι είναι επικίνδυνα, προσπαθώντας να κάνουμε τον κόσμο να εξοικειωθεί με αυτά και να τον αποτρέψουμε από το να σκοτώνει το λιακόνι ή το κάθε φίδι που συναντάει στη φύση, μια και τουλάχιστον για τα δεδομένα της Κρήτης δεν υπάρχει τίποτα επικίνδυνο. Είναι πολλά αυτά που νομίζω και όχι μόνο τα παιδιά, αλλά όλους τους μικρούς και μεγάλους θα τους προσακίσουν και θα τους μαγνητήσουν στο άμεσο μέλλον στο μουσείο. Μάλιστα. Κύριε Πουλακάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Συγχαρητήρια για την δράση σας, για τις πρωτοβουλίες σας και καλή επιτυχία βέβαια. Έχουμε πολλά να πούμε μέσα στο καλοκαίρι. Έχουμε πολλά, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένουμε στη βέβαια. Διαδικτυακή χαρά μας, εκδήλωση την Τετάρτη το βράδυ. Σας ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους. Καλό απόγευμα.